Επιστρέψαμε πίσω από το βίντεο κλιπ. Ήρθα και εγώ λοιπόν μαζί με την Νίκη Πόντε αυτή τη φορά. Φυσικά, Νίκη Πόντε, βρήκε την παρέα μας. Χειροκρότημα. Καλώς όρισες στην παρέα μας, καλώς όρισες εδώ στο Reload. Ευχαριστώ πολύ. Thank you for having me. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και χαρούμενοι που σε έχουμε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ. Θα τραγουδήσουμε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, θα μας πεις τα νέα σου, θα περάσουμε πραγματικά υπέροχα. Θα πιούμε καφέ. Sounds good. Yes. Θα πούμε. Χαλαρά, ε. Θα παραγγείλουμε και πίτσα. Από όλα θα κάνουμε. Από όλα, από όλα. Μη σου πω, θα ψήσουμε και σούβλα, Αντρέα μου. Σούβλα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Δεν ξέρω αυτό που σούβλα. Να πούμε λίγο ότι είσαι και εδώ Κύπρος. Σε βρίσκουμε μαζί με τον Dimension X. Ήσουν στο πάρτι του MTV Energy. Πώς πέρασες εκεί? Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ναι, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Πώς βρήκες το κυπριακό κοινό? Σε ψυχώσανε? Πάντα, ναι. Έρχομαι εδώ πολύ συχνά και πάντα το κοινό είναι το καλύτερο. Τι τραγουδήσαμε? Τραγουδήσαμε. Τραγουδήσαμε. Δεν είπες μόνο δικά σου. Ναι, είπα και τα πάντα. Top 40, dance, pop, R&B, everything. Το κόρεψες και με δύο παιδάκια. Ναι, και με δύο παιδάκια. They were so cute. Ήτανε χαριτωμένα παιδιά και θα σου πω το σκηνικό. Ήτανε και μια περήφανη μαμά που κράταγε την φωτογραφική μηχανή. Χόρευε Νίκη Πόντε μαζί με ένα από τα παιδάκια και η μαμά εκεί. Έτσι είναι η κόρη μου αυτή. And she was scared. She was like this. Το κοριτσάκι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε πως σε γνωρίσαμε από το τρίτο X Factor, έτσι. Ναι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία και έτσι με δύο λέξεις να μου περιγράψεις την εμπειρία σου στο X Factor και αν έχεις κρατήσει επαφή με κάποιο από τα παιδιά ή με κάποιο από τους κριτές. Ήταν πραγματικά, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, once in a lifetime. Mm-hmm. Και νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα ήταν the relationships με τα παιδιά που... Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν. Ακόμα, ναι, με τον Patrick, με τον Χάρη Λίκο, επειδή είμαστε στην ίδια εταιρεία, με την Ήβη, την δούμε πολύ στο στούντιο. Ναι, ήταν... It's once in a lifetime, really. It was great. Το μετάνιωσες ποτέ? Όχι. Όχι, καθόλου. Σίγουρα υπήρχε στιγμές που, okay, I was going a little bit crazy, αλλά όχι, όχι, καθόλου. Πώς και έχεις αποφασίσει έτσι σαν πρώτη σκέψη να δηλώσεις συμμετοχή στο X Factor? Ήταν... It was by luck, actually. Άκουσα ότι το audition, θα κάνουν audition στη Νέα Υόρκη. Η γιαγιά μου το είπε. Πήγα για πλάκα, δεν νόμιζα ότι, okay, δεν θα περάσω, αλλά για φαν, okay. Και πέρασα και ξέρεις, ναι, έγινε όλο αυτό. Γιατί νόμιζες ότι δεν θα περάσεις όμως? Δεν ξέρω, δεν... Είμαι από background θέατρο και έχεις δεν... Έχεις σπουδάσει μουσικό θέατρο, έτσι. Ναι, έχω σπουδάσει όπερα και μουσικό θέατρο, δεν έχω κάνει πολλά στη pop μουσική. Στο mainstream, τέλος πάντων, ναι, ήχο. Ναι, σου είπα, okay, για φαν πάμε. Όμως τι σου άρεσε περισσότερο να τραγουδάς, όπερα ή pop? Όλα. Νομίζω pop. Υπάρχει περίπτωση, τώρα έτσι που αρχίσαμε να συγνωρίζουμε και καλύτερα μέσα από την pop μουσική και τα κομμάτια του Dimension X και άλλα κομμάτια που έχεις εμεινεύσει, να δούμε και λίγο musical the opera from you. Εδώ. Ελπίζω. Το επόμενο single που θα σας πω λίγο είναι πιο μελωδικό, έχει αυτά τα στοιχεία και είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα single που έχω release. Πες μας λίγο πώς είναι αυτό, λίγο κάτι. Αυτό το single είναι μια συνεργασία με ένα DJ από την Ιρλανδία, τον DJ Sen, που γράφει πιο πολύ trance και progressive trance με μελωδία. Όταν ήμουν στο στούντιο, πραγματικά my opera technique, I was using it there, so είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το τραγούδι και ελπίζω να πάει καλά, δεν ξέρω. Και αυτό το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο ή και στο εξωτερικό? Και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό. Είναι DJ Sen featuring Nicky Ponte, που αυτός είναι
signs all over Europe, Russia, everywhere except North America. So. Άρα ελπίζουμε να ακουστεί το κομμάτι και στο εξωτερικό, γιατί το αξίζεις. Ευχαριστώ. Όμως, ας πούμε, σου κάνα και μια πρόταση στην Ελλάδα να εμφανιστείς κάτι σε μια παράσταση, ας πούμε, που θα είχε ύφος λίγο πιο διαφορετικό, λίγο πιο θεατρικό. Πώς είναι το Rent, ας πούμε. Πώς είναι το Rent, έχεις πάει να δεις το Rent? Ναι, ναι, αυτό θα το έκανα σίγουρα. Ναι, ναι. Απλά, ξέρεις, είναι τα ελληνικά μου, όχι τόσο πολύ στο τραγούδι, αλλά στο script, το text. Ακόμα δυσκολεύουμε λίγο. Πρέπει να το δουλέψω, γιατί θέλω πάρα πολύ να κάνω αυτά. Ναι. Ωραία, στην Ελλάδα νομίζω υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες. Έχουμε δει πάρα πολλούς. Ναι, καλά, εντάξει. Η Καλομήρα είχε πρόβλημα με τα ελληνικά της. Η Καλομήρα έχει παίξει κάπου, εκτός από τη Λάμψη. Στη Λάμψη, τι ήταν αυτό. Δεν ήταν η Λάμψη, τέλος πάντων. Αυτή είναι η άλλη. Έχει παρουσιάσει εκπομπή όμως η. Ναι. Πού το βάζω αυτό. Πού το βάζω. Λοιπόν. Θα ήθελα επίσης να σε ρωτήσω αν εσύ έχεις κάποιες ιδέες, σαν τις ιδέες του παραγωγού έχεις ιδέες, δηλαδή μουσικές, στιχουργικές, κάτι που θα λέγεις ας πούμε και τον Dimension X. Ξέρεις τι νομίζεις γι' αυτό τον ήχο, σου έρχονται τέτοιες σκέψεις? Πολλές φορές έρχομαι στο στούντιο και we play around with different διαφορετικούς ήχους, στίχους, μελωδίες. Quite a lot, actually. Συνδυάζουμε πολύ την άποψη της Νίκης. Έχει πολύ καλές ιδέες, ξέρει και πολύ καλά από μουσική, που είναι πολύ βασικό για ένα συνεργάτη. Συνήθως οι τραγουδιστές δεν ξέρουν πάρα πολύ καλά μουσική. Η Νίκη με βοηθάει πάρα πολλές φορές στο στούντιο. Το Hey You, πώς συνέβη και ακριβώς μεταξύ σας? Ήταν πολύ περίεργο αυτή. Ήταν λίγο παράξενο. Αν ακούσεις, μπήκες μέσα και είπες Hey You, και έτσι γράψε το κομμάτι. And that's it. It was over. Κοιτάξτε, το Hey You ήταν μια δουλειά που γράψαμε ο Κλέντι, ο Τάξης, ο Δαμάσης και εγώ. Βοηθήσαμε όλοι, και η Νίκη βοήθησε σε πολλά πράγματα στο τραγούδι, στο στίχο, στη μελωδία. Βασικά, όταν γίνεται ένα τραγούδι, το δημιουργούμε μαζί με τον τραγουδιστή, αυτό που θα το ερμηνεύσει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω λειτουργήσε η χημεία ολονών και της Νίκης φυσικά, που όλοι μαζί δημιουργήσαμε κάτι το οποίο έγινε μέσα σε δύο-τρεις ημέρες. Δεν το είχαμε έτοιμο το κομμάτι. Mm-hmm. Και ήταν πολύ εύκολο. Δεν ήταν πολλές φορές οι συνεργασίες είναι λίγο δύσκολες. Ναι, αλλά ήμασταν τέσσερα άτομα και. Και βγήκε αμέσως. Ήταν καλή χημεία. Καλή χημεία, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να δούμε το video clip Remembering the Summer Nights. Yes. Να θυμηθούμε τις καλοκαιρινές νύχτες, λοιπόν, και θα μιλήσουμε αυτό το τραγούδι μόλις αμέσως επιστρέψουμε πίσω.